Το δικαιούμαστε. Δεν το απαιτούμε, το δικαιούμαστε. Δικαιούμαστε δωρεάν υγεία, δωρεάν περίθαλψη και αυτό ήρθαμε να διαδηλώσουμε και να συμπαρασταθούμε και στους γονείς στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαν. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει στο νομό Χανίων μια μονάδα εντατικής παρακολούθηση θεραπεία των νεογνών. Στην επικαιρότητα επανήλθε με επιστολή κραυγή αγωνίας τριών νέων γονιών το θέμα της λειτουργίας της νεογνωλογικής μονάδας Χανίων. Συγκεκριμένα, σωματεία του νομού πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης παράσταση διαμαρτυρίας στην είσοδο του νοσηλευτικού ιδρύματος, αντιδρώντας τη μη λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας νεογνών του νοσοκομείου Χανίων. Η μονάδα εδώ λειτουργεί χάρη των υπεράνθρωπων προσπαθειών που δίνει το προσωπικό, αλλά έχει έλλειψη σε βασικές ειδικότητες που πρέπει να έχει μια τέτοια μονάδα. Δεν υπάρχει παιδοχειρούργος, δεν υπάρχει νευροπαιδολόγος, δεν υπάρχουν βασικές ιδιότητες να μπορούν να στελεχώνουν τη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών στα επίπεδα που πρέπει και στα επίπεδα που υπάρχουν οι αντίστοιχες μονάδες στο Ηράκλειο. Εδώ μιλάμε για νέα ζωή, εδώ μιλάμε για βρέφη τα οποία έρχονται στον κόσμο προώρα. Η μη ικανοποίηση των απαιτήσεων που η διοίκηση και το Υπουργείο Υγείας οφείλει σχετικά με την πρόσληψη νέων περισσότερων προσωπικού ιατρικού στη μονάδα, επί της ουσίας βάζει τρικλοποδιά στις προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι της μονάδας αυτή τη στιγμή να την κρατήσουν σε σοβαρά επίπεδα. Τα σωματεία σε κοινή ανακοίνωσή τους ζητούν την άμεση λειτουργία και στελέχωση της μονάδας νεογνών, προσλήψεις προσωπικού, κατάργηση κάθε ιδιωτικής επιχειρηματικότητας και δράση στο χώρο της υγείας, καθώς και δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους. Ήρθαμε εδώ να διαμαρτυρηθούμε και να ζητήσουμε όχι εξηγήσεις, να απαιτήσουμε από τη διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία πριν από μερικά χρόνια πανηγύριζε για τη λειτουργία της μονάδας των νεογνών εδώ στο νοσοκομείο και σήμερα αυτή η μονάδα έχει κλείσει. Για να μην επιτρέψουμε σήμερα το 2014, μιλάμε για τον 21ο αιώνα, σε αυτή την εποχή να πεθαίνουν παιδιά ή να κινδυνεύουν ζωές επειδή δεν υπάρχει εντατική μονάδα θεραπείας νεογνών στο νομό Χανίων και θα πρέπει να μεταφέρονται με αυτά τα προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε καλά στην Εθνική Οδό μέχρι το Ηράκλειο για να σωθούν, για να ζήσουν, για να μεγαλώσουν, για να αναπτυχθούν και να εξελιχθεί σωστά η υγεία τους. Το νοσοκομείο έχει προμηθευτεί τρεις σύγχρονες θερμοκοιτίδες για τη μονάδα, οι οποίες λόγω έλλειψης προσωπικού παραμένουν αχρησιμοποιητές. Ενώ όπως καταγγέλουν οι γονείς των τριών παιδιών που μεταφέρθηκαν, η μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του νοσοκομείου Χανίων μοιάζει σαν το γεφύρι της Άρτας. Το πρωί υπάρχει μονάδα, ενώ το βράδυ έχει γίνει ενδιάμεσης φροντίδας. Δείτε, ένα από τα τέσσερα βρέφη τα οποία μπαίνουν στη μονάδα νεογνών εδώ στα Χανιά φεύγουν για Ηράκλειο. Δεν γίνεται ο κ. Δουλγεράκης να δηλώνει έκπληξη μπροστά σε αυτό το περιστατικό, καθώς δεν είμαστε οι μόνοι γονείς που έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα κρατάει πολλά χρόνια τώρα. Και επί της ουσίας περιμένουμε απάντηση από τον ίδιο σχετικά με το τι κινήσεις κάνει να εκπληρωθούν τα κενά που υπάρχουν μπροστά στο να λειτουργεί η μονάδα στα επίπεδα που πρέπει να λειτουργεί. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μονάδα εντατικής νοσηλείας, παρά ενδιάμεσης νοσηλείας. Κλείνοντας την επιστολή τους, οι γονείς μιλάνε για απραξία που οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερη υποβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, ενώ όπως υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά, όταν αυτή η κατάσταση επηρεάζει νεογέννητα παιδιά βρέφη που μόλις βγήκαν στον κόσμο αυτό, τότε δεν γίνεται να μιλάμε για αμέλεια, αλλά για εγκληματική ευθύνη.